Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την συνεργασία της χτεσινής Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συν 6 εκτός ημερησίας, 59, δηλαδή έχουμε σπάσει ρεκόρ. Και εκτός βέβαια από τη συγνότητα των οικονομικών και ο όγκος των θεμάτων, είναι τέτοιος που αποδεικνύει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι προσπαθούμε να εργαστούμε για να προωθήσουμε τα έργα που ετούνται οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Και δεύτερον, ότι με αυτές τις τελευταίες πλέον οικονομικές ολοκληρώνονται από πλευράς τουλάχιστον όρων διακήρυξης ορισμών, δηλαδή των τεχνικών θεμάτων, ολοκληρώνεται η προετοιμασία προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα τα οποία ετούνται υπηρεσίες και κύρια η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών και η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης. Όμως, ταυτόχρονα σε αυτήν την Οικονομική Επιτροπή έχουμε και το θέμα που αφορά την οικονομική υπηρεσία και κατά κύριο λόγο σας φώναξα σήμερα εδώ, που αφορούν, όπως κάθε φορά κάνουμε, την ανακοίνωση για την εισηγητική έκθεση του τρίτου τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Είναι μια υποχρέωση που προκύπτει από την νομοθεσία να ανακοινώνεται κάθε τρίμηνο η πορεία του προϋπολογισμού του Δήμου και ιδιαίτερα το ζήτημα των εσόδων, δηλαδή της πορείας των εσόδων. Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή σας και στη δική σας διάθεση, για να μην σας κουράζω κιόλας, μπορείτε να το πάρετε και σαν πίνακα. Έχουμε λοιπόν σύνολο, μισό λεπτάκι, εδώ να διαβάσω. Έχουμε βεβαιωθέντα έσοδα. Ο προϋπολογισμός ήταν 202.028.715.064. Έχουν βεβαιωθεί 163.480.378.16 και έχουν εισπραχθεί 104.262.994.50. Βέβαια, από αυτά κάποια έσοδα είναι αυτά τα οποία εισπράττουμε και έχουν να κάνουν με κρατήσεις και αποδόσεις προς τρίτους, που είναι περίπου γύρω στα, μισό λεπτό να σας βρω, να το βρω, γύρω στα 15 με 16 εκατομμύρια ευρώ, που αυτά δηλαδή απλά φαίνονται ως έσοδο και γίνονται αυτόματα έξοδο. Άρα αν τα αφαιρέσεις αυτά, είμαστε γύρω στα 88 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Αυτή είναι η πραγματική δηλαδή κίνηση μέχρι σήμερα, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Και θα ακολουθήσει το τελευταίο τρίμηνο, για το οποίο θα ενημερωθείτε πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, μέσα στον Ιανουάριο. Αντίστοιχα βέβαια είναι και τα έξοδά μας, τα οποία είναι ισοσκελισμένα και έτσι η πορεία των εσόδων του Δήμου κινείται στα πλαίσια της στοχοθεσίας που είχε θέσει η Οικονομική Υπηρεσία με την κατάστηση του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, άρα δεν χρειαζόμαστε κάποια αναμόρφωση ή διόρθωση. Πιστεύω ότι και το τελευταίο τρίμηνο θα κινηθεί αντίστοιχα και θα κλείσει ομαλά ο προϋπολογισμός του έτους 2018. Τώρα για τον προϋπολογισμό του έτους 2019 έχω να σας πω ότι μέσα στο Νοέμβριο και στις προθεσμίες οι οποίες προβλέπονται θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βέβαια προηγούμενα πρέπει να εισαχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης το τεχνικό πρόγραμμα να ψηφιστεί, το οποίο είναι απαραίτητο συνθετικό στοιχείο για να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του έτους 2019. Μέχρι σήμερα είμαστε ίσως, να μην πω μοναδικός Δήμος, αλλά από τους λίγους Δήμους που πρώτη-πρώτου του επόμενου έτους κάθε φορά έχουμε έτοιμο προϋπολογισμό, και θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους που εργάζονται στην Οικονομική Υπηρεσία σε όλα τις τα τμήματα, διότι είναι μια δύσκολη υπηρεσία και είναι η υπηρεσία που χωρίς αυτήν δεν μπορεί να κινηθεί ο Δήμος. Είναι μια δουλειά που πολλές φορές δεν φαίνεται, γιατί είναι η φύση της τέτοια,
αλλά όμως οφείλω να πω ότι ο Δήμος και ταμείο έχει, το γνωρίζετε άλλωστε, και μπορεί να χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους πάρα πολλά έργα ενδιαφέροντος των δημοτών. Αυτά.